πληροφορηθήκαμε τα ξημερώματα σήμερα το πρωί από το θάλαμο επιχειρήσεων ότι υπάρχει κάποιο σκάφος 4 μίλια βόρεια της Χίου, ακυβέρνητο, το οποίο παρασύρεται από τον καιρό. Σκάφος δικό μας δεν μπορούσε να επιχειρήσει λόγω καιρού. Γι' αυτό ειδοποιήσαμε εδώ το ρημουλκό που ελιμενίζεται να μεταβεί στην περιοχή. Συγχρόνως όμως εκείνη την ώρα είχε ξεκινήσει το δρομολόγιο του το Ψαρά Γκλώρι από Ψαρά προς Χίο. Στην πορεία του εντόπισε το λόγο σκάφος, το έδεσε και το ρημούλκησε εδώ στο λιμάνι ασφαλώς. Μέσα στο συγκεκριμένο σκάφος, το οποίο είναι υπό τουρκική σημαία, δεν υπήρχαν επιβαίνοντες. Από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, αυτοί είχαν περισυλλεγεί από τουρκική αχτεωρό. Ναι. Αυτή τη στιγμή ερευνάτε κάθε ενδεχόμενο. Κάποια έγγραφα είδα εδώ απλωμένα απ' έξω τα οποία... Τα ψάχνουμε όλα. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω γιατί ακόμα είμαστε στο στάδιο της έρευνας. Ναι. Δηλαδή δεν έχει βγει ακόμα συμπέρασμα. Παίζουν τα πάντα. Μάλιστα. Μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα, μπορεί να συμβαίνουν και πολλά. Βέβαια δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από όμορες λιμενικές αρχές και από σήμερα που ήταν βόρεια της Χίου, δηλαδή από Μυτιλίνη ή από τα Ψαρά. Από τον όγκο του δεν φαίνεται να μετέφερε 5 ανθρώπους, αν μετέφερε. Ναι, αν μετέφερε δεν θα είναι για ούτε 5 ούτε 10, πιθανόν από 50 και πάνω. Ναι. Δεν είναι και σε τόσο καλή κατάσταση, είναι παλιό σκάφος, ξύλινο και πλαστικοποιημένο σε κάποια σημεία. Από τα ξημερώματα όμως τα είχαμε κάποια ένδειξη, δεν είναι. Ναι, οπωσδήποτε αν είχαν βγει κάπου παράλληλοι μετανάστες, σίγουρα θα είχαν εντοπιστεί. Έχουν καμία σχέση με τα Ψαρά ή απλά τους μετέφερε το πλοίο των Ψαρών? Όχι. Καμία σχέση με τα Ψαρά. Το πλοίο των Ψαρών, το Ψαρά Γκλώρι, ήταν στην περιοχή. Το ρημούργησε. Και το ρημούργησε. Ναι. Άρα λοιπόν παραμένει μυστήριο μέχρι στιγμής το διάκομο. Ναι, ναι. Ναι. Με την υπόθεση του σκάφους της Μενεγάκη και του πλωτού, τι είναι? Ναι, δεν ανήκει στην κυρία Μενεγάκη το σκάφος. Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό προς τα έξω. Ναι. Είχαμε ενημερωθεί από τη λιμενική αρχή της Άνδρου ότι κάποιο φουσκωτό είχε λυθεί από το ρεμέτζο που ήταν δεμένο στο λιμάνι της Άνδρου και λόγω των καιρών ήταν παρασυρώμενο στο κεντρικό Αιγαίο. Εντοπίστηκε στην περιοχή ανάμεσα στη Χίο και στους Καλόγερους και χτες πρωινές ώρες πήγε το 6-11, το εντόπισε και το περισυνέλεξε και κατέπλευσε ασφαλώς στα μεστά. Πού ανήκει αυτό? Αυτή τη στιγμή το όνομα του ιδιοκτήτη δεν το ξέρω, πάντως όχι... Πώς βγήκε τη Μενεγάκη ο κίνδυνος? Άγνωστο. Είναι δύο διάσημα. Ευχαριστώ.